Μιλάμε σήμερα, κύριε Περιφερειάρχα, για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό και είναι και δυναμικό. Δηλαδή, εξελίσσεται σε κάθε εποχή και κάθε στάδιο της εργασίας με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, θέλει και την ανάλογη αντιμετώπιση και χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάχνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μετάβλητο, προσαρμοστικό και να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά το ψεκασμό. Η πρώτη μου δουλειά στην Ένωση Συντηρησμών ήταν να λάβω την τεκοκτονία, 1978. Είχαμε 24 τομείς, 92 συνεργεία, τα οποία αποτελούνταν από 12 άτομα, με φορείς, παρασκευαστές, ανθρώπους που κουβαλούσαν με ζώο το φάρμακο, το εντομοκτόνος, πάνω στα βουνά και δουλεύανε πάνω από 1.200 άτομα. Αυτά δεν το λέω για την ιστορία. Και πολλές φορές οι ψεκασμοί γινόταν καθολικοί και πολλές φορές γινόταν και με αεροπλάνο. Αυτό βέβαια ήταν ένα έγκλημα εναντίον του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιες λύσεις πλέον. Αυτό δεν το λέω για την ιστορία. Το λέω για να δούμε ότι οι συνθήκες δεν ήταν και οι κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές τότε. Για να βρεις 1.200 άτομα σήμερα και να κάνεις παντού συνεργεία με 12 ατόμων είναι αδύνατο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμόσουν ένα πρόγραμμα που να προσαρμόζεται όχι μόνο στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αλλά και στις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν και να ανταποκρίνεται και στη δημογραφική γύρανση που υπάρχει στην περιφέρεια. Για τα βιολογικά κτήματα, το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, το οποίο κανονιστικά ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει στόχο να παράγει βιολογικό λάδι ή να βελτιώσει το εισόδημα του παραγωγού. Υπάρχουν άλλες ενισχύσεις για να κάνουν αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας έχει ως στόχο να προστατέψει το περιβάλλον. Επομένως, δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ραντίζονται ή δεν ραντίζονται τα κτήματα. Και πολύ σωστά σας είπε ο Γεωπόνος ο Βασίλης ο Γάλλος και υπόθηκε και στο συνέδριο του Λαδιού ότι τα βιολογικά κτήματα μπορεί να είναι και εκτροφής θηρευτών του δάκου και με τον τρόπο τους να συμβάλλουν στην ελάττωση του δάκου αντί για την αύξηση. Εξάλλου, ένα κτήμα το οποίο είναι βιολογικό αλλά είναι σε σημείο που το χτυπά ο ήλιος και έχει πολύ ζέστη, να μην έχει δάκο, ενώ ένα συμβατικό ελαιόκτημα το οποίο είναι σε μια λαγκαδιά, σε ένα σκιερό και δροσερό μέρος, να είναι εστίες δάκου. Δεν υπάρχει δηλαδή μια μελέτη η οποία να λέει ότι τα βιολογικά κτήματα είναι εστίες μόλυνσης δάκου, ενώ τα συμβατικά δεν είναι. Χωρίς να το αποκλείω βέβαια αυτό. Άρα θέλουμε και μια δακοκτονία η οποία πέρα από το να ρυθμίζει 28 μεροκάματα κάθε χρόνο σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, τα οποία στάδια δεν ξέρουμε αν γίνεται πραγματικά με τρόπο που να καλύπτουν όλο το νησί και όλες τις περιοχές, θέλουμε και καλή παρακολούθηση των παγίδων και των παγιδοθετών, ώστε να κάνουμε και παρεμβάσεις τοπικά, όπου υπάρχουν εστίες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι το γεγονός ότι οι ελαιοκαργητές δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τα κτήματα είναι σε ανθρώπους που μπορεί να μένουν στο εξωτερικό, στην Αθήνα, να είναι ετεροπαγγελματίες, έμποροι, δικηγόροι, δάσκαλοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να επιμεληθούν όλες τις εποχές του χρόνου τα κτήματά τους. Επομένως, μη ζητάμε να αναλάβουν ευθύνες και να κάνουν αυτή την
της εργασίας του δάκου. Την ευθύνη για την δακοκτονία πρέπει να την έχει το κράτος και η περιφέρεια. Η περιφέρεια πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να οργανώνει τη δακοκτονία και να έχει την ευθύνη σε κάθε φάση της. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα ήθελα επίσης να πω, άρα δηλαδή εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γεωπόνος, ο Βασίλης ο Γάλλος, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι πρέπει κάθε φορά να παρακολουθείτε από ένα επιστημονικό προσωπικό της περιφέρειας η εξέλιξη, όχι μόνο του δάκου, αλλά και της γενικά της συμπεριφοράς του λεσβιακού ελαιώνα. Ο δάκος όταν κάνει την νήξη πάνω στον καρπό της ελιάς, βρίσκει μετά δίωδο ο πυρηνοτρίτης να πάει και να χωθεί και πέρα μέσα. Έχουμε και αύξηση δηλαδή και άλλων ασθενειών όταν έχουμε αυξημένη δακοπροσβολή. Επίσης τώρα θέλω να πω κάποια πράγματα που ακούστηκαν εγώ. Εδώ δεν είναι δυνατόν να διεκδικούμε αποζημιώσεις για απώλεια ελαιοκάρπου και υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού, γιατί και από εκεί χάνει εισόδημα ο ελαιοπαραγωγός, όταν ακούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι 2%. Παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να λέμε κύριε ότι... Κύριε Νικολάου, σας διακόπτω ένα λεπτάκι. Απλά λίγο θέλω να συντομεύσω, γιατί ο περιφερειάρχης... Ωραία, να σταματήσω. Ώρα έχει... Όχι, συνεχίζει. Απλά λίγο, επειδή 4 ώρα ο περιφερειάρχης θα έχει να μεταβεί στην Αγία Παρασκευή, γι' αυτό θέλω λίγο όσο γίνεται για να ακούσει. Ωραία. Θα πω ένα τελευταίο και τελειώνω. Επειδή άκουσα ότι ο ΕΛΓΑ έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ, αυτά δεν είναι λεφτά του κράτους, είναι λεφτά των ασφαλισμένων, οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ σε περίπτωση που υπάρχει ζημιογόνο αίτιο και χάσουν παραγωγή να αποζημιωθούν. Είναι παράλογο να λέμε και να ευχαριστούμε κιόλας, γιατί πήραμε 3 εκατομμύρια, όταν μόνο ο νομός Ημαθίας και Πέλας το 2021 πήραν 170 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καλώς βέβαια, έτσι, όπως καλώς θα τα παίρναμε κι εμείς, που ήταν όλος ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ. Δηλαδή όλοι οι αγρότες της χώρας δίνουν στον ΕΛΓΑ 180 εκατομμύρια και αυτοί οι ιδιονομοί πήραν τα 170. Μην λέμε τώρα ότι κάναμε και μια σπουδαίο πράγμα που πήραμε εμείς τα 3 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Κουφέλο και μετά η κυρία Δίπλα. Κύριε Νικολάου, θα κάνω δύο ερωτήσεις εντελώς ρητορικές, γιατί μια και εκφράζεται πολιτικό φορέα, το 15, κομματικό φορέα, ναι, το 15-19 που ήσασταν, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα εφαρμόσατε στη δακοκτονία και έρχεστε και μας τα λέτε τώρα. Ένα. Αφού είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε. Ότι πρέπει να τα πάρει η περιφέρεια, να το αναλάβει το κράτος κτλ. Και το αφήσατε να έρθουμε στο 22 για να πούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό η δακοκτονία. Και το δεύτερο, επειδή εσείς το αγνοείτε πάρα πολύ, μπορείτε να μου πείτε κατά τη διακυβέρνηση του 15-19 πόσα εκατομμύρια έδωσε ο ΕΛΓΑ και αν αποζημίωσε ποτέ ο ΕΛΓΑ για αυτές τις θεομηνίες που έπληξαν τη Λέσβο. Αγνοείτε το γεγονός και λέμε εμείς ένα ευχαριστώ στον ΕΛΓΑ που ήρθαν τα παιδιά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά για να τελειώσουν και δεν κάναν τις προσωπικές τους διακοπές, αλλά ήρθαν εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουν τη Λέσβο. Να μας θυμίσετε πότε ήρθε πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε αυτή τη διακυβέρνηση τότε του 15-19 επί τόπου για να δει τα προβλήματα και να τα καταγράψει και να δώσει μόνο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 70.000 ευρώ για να κάνει προγραμματική μελέτη για να δούμε τελικά τη φταίει στον ελαιώνα. Δεν σας φωνάζω τώρα να μου απαντήσετε, γιατί θα μου απαντήσετε τώρα κάτι. Θα μου πείτε, όχι, τότε αλλάξα τα πράγματα. Όχι, πράγματα ακούστε. Μπορώ να σας απαντήσω, μισό λεπτάκι. Κύριε Νικολάου, δεν μπορείτε να μου βάζετε. Καταρχάς δεν τέλειωσα. Περιμένετε να μου απαντήσετε, αν θέλετε. Εγώ μερικά πράγματα θέλω να λέμε εδώ πέρα που μαζευόμαστε. Καταρχάς ήρθαμε να κάνουμε μια ενημέρωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εδώ ερχόμαστε να πούμε κάποια προβλήματα και πώς μπορούν να λυθούν. Τώρα να κάνουμε παρθεντολογίες. Να ρίχνουμε πάνω βάρη στην περιφέρεια, στο κράτος, στο δεξιά-αριστερά. Και να λέμε κιόλας σιγά μην πούμε γιατί πήρε η Μαθία 80 εκατομμύρια. Τώρα τι να σας πω. 170. Επειδή εγώ είπα το ευχαριστώ στους συναδέλφους του ΕΛΓΑ, το θεωρώ ηθική υποχρέωση.
διότι τα παιδιά ήρθανε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και μένα στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό θεώρησα ηθικό να πω ένα ευχαριστώ. Και δεν είπα ούτε σε, όπως είπε, ούτε σε κομματικά στελέχη, ούτε σε είπα. Είπα σε συγκεκριμένα σε τρεις συναδέλφους γεωπόνους. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, μιλάτε για επιστήμονες και επιστήμονες. Οι τομεάρχες που έχω εγώ, τι είναι? Επιστήμονες. Τι είναι, κύριε Νικολάου, οι τομεάρχες που έχω εγώ? Και το λέτε και το ξανά, χρειάζονται επιστήμονες. Τα παιδιά, άμα δείτε τα βιογραφικά τους, με διδακτορικά, με αυτά εδώ πέρα που σας δείξω εγώ, δεν τα έκαναν μελετητές από το Harvard, τα έκαναν τα παιδιά με το Θανάση τον Γκίζο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Σέντας ο στρατής, άλλα παιδιά έχουν διδακτορικά. Εγώ δεν νομίζω ότι λείπει από την ομάδα η επιστημονικότητα. Άλλο πράγμα λείπει. Αυτά θέλω να πω. Βάλατε πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, λοιπόν, ας. Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι τα παιδιά... Για ένα λεπτό, κύριε Νικολάου, η συντομία δώσε... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, έχουμε χάσει την μπάλα πια. Εντάξει, να κάνω εγώ, αφού οι ίδιοι... Εγώ μπορώ να απαντήσω σε όλα. Θα μου αφήσετε... Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν. Καταρχήν εγώ, κύριε Κουφέλο, δεν είμαι αυτός που σχεδιάζει και εκτελεί την εργασία της δικοκτονίας, να ζητάτε από μένα ευθύνες το τι γινόταν το 2015 και το 2019. Να σας πω όμως ότι ο νόμος με τον οποίο κάνετε τριετής συμβάσεις τον έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Συγχαρητήρια, κύριε Νικολάου. Συγχαρητήρια. Μαζί σας παρακαλώ, μην πετάγεστε. Η προηγούμενη κυβέρνηση, τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία πρόβαλε η κυρία Καλογέρου με τα GPS, τα drones που είπατε πιο μπροστά, τα ροόμετρα, τις ηλεκτρονικές παγίδες, τα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, Πρόεδρε, γιατί το έκανε, κυβέρνηση τώρα. Αυτή η έρευνα, και τα στοιχεία που θα δείχνανε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα να πούνε ένα νέο, σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εσείς όμως δεν το κάνετε. Για να μην πάμε τώρα, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης. Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν είπα τίποτα ούτε για τους τομεάρχες, ούτε για τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στην διακοκτονία. Άλλο πράγμα είπα. Να γίνει μια επιτροπή η οποία να παρακολουθεί το λεσβιακό ελαιώνα και να φτιάχνει το πρόγραμμα κάθε φορά και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε συνθήκες. Οι τομεάρχες προσλαμβάνονται το καλοκαίρι μόνο για το διάστημα της διακοκτονίας και έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία. Λοιπόν. Ως προσφορά τον ΕΛΓΑ, μισό λεπτάκι, για τον ΕΛΓΑ, γιατί μου είπατε, ούτε τον ΕΛΓΑ εγώ, ούτε τους εργαζόμενους του ΕΛΓΑ εγώ έριξα κάποια μομφή. Ξέρω ότι δουλέψανε με αυτοθυσία, ότι όλες τις γιορτές ήταν εδώ, το ξέρω. Εγώ όμως ξέρω, θέλω να πω το εξής, ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Περιμένουμε 2 χρόνια συνεχούς ακαρπίας. Μπορούσε να μας βάλει στις ΚΟΕ, στο καθεστώς οικονομικών ενισχύσεων, με 3.054 τόνους και δεν μας έβαλε. Και για την προπαίσθηση, την ακαρπία, υποσχέθηκε ο Λικουρέτζος ότι θα μας... Λοιπόν, έτσι, πού είναι τα 30 ευρώ το στρέμμα στους ελαιοκαλλιεργητές? Λοιπόν, κύριε Νικολάου, κλείσατε.